Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκ στο Πανελλήνιο από τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή από χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και πραγματικά τις παρακολουθεί το Πανελλήνιο με κομμένη την ανάσα για τον άτυχο νεαρό. Στο νοσοκομείο πάντως Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται η μητέρα του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, του οπαδού που έπεσε θύμα της δολοφονίας από Κροάτες χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η μητέρα του άτυχου 29χρονου οπαδού νοσηλεύεται με συμπτώματα εμφράγματος. Την άμεση απομάκρυνση εντωμεταξύ από τις θέσεις ευθύνης στους 7 ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛΕΑΣ και την ενέργεια εσωτερικής έρευνας, αποφάσισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου μετά τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη από επίθεση Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρέτηση Οικονόμου πάντως ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φωνική επίθεση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Η UEFA επιβεβαίωσε πάντως την αναβολή του ΑΕΚ Δυνάμο Ζάγκρεπ μετά και τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη και γνωστοποίησε τις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Βρίσκεται σε επαφές όπως διαμηνύεται για να διεξαχθεί ο αγώνας 18-19 Αυγούστου. Από εδώ ξεκινάει το ένα μέρος του κονβόι, Βαγγέλη. Όλοι αυτοί είναι Κροάτες. Όλοι μαύροι, ξυρισμένα κεφάλια, όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Γροθιά στο στομάχι είναι οι σοκαριστικές λεπτομέρειες που βγήκαν στο φως από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε χθες 7 Οκτώβου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ από χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ο άτυχος 29χρονος οπαδός της Ένωσης, ο Μιχάλης, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο οπαδός της ΑΕΚ δέχθηκε μαχαιριά από τους αιμοσταγείς χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ. Το χτύπημα τον πέτυχε σε αρτηρία στο μπράτσα και του προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Ο τραυματισμός ήταν μοιραίος και προκάλεσε το θάνατό του λίγο μετά στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ έπεσε στο έδαφος, άλλοι χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ πήγαν από πάνω του και τον χτυπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι. Το κομβόι των 25 αυτοκινήτων έφτασε στη χώρα μας χθες από το βράδυ και οι χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ ήταν αποφασισμένοι να σκοτώσουν. Είχαν μαζί τους μαχαίρια και ρόπαλα. Ο Μιχάλης από την Ελευσίνη, οπαδός της ΑΕΚ, βρισκόταν έξω από το γήπεδο όπως και εκατοντάδες άλλοι οπαδοί για να ζήσουν το όνειρό τους, καθώς ο αγώνας με την Δυνάμο Ζάγκρεπ στα προκριματικά του Champions League ήταν ο πρώτος αγώνας της Ένωσης στα ευρωπαϊκά κύπελα στο νέο της γήπεδο. Κατεβαίνοντας στο σταθμό Πευκάκια, οι περίπου 120 σκληροί χούλιγκαν στις Δυνάμο Ζάγκρεπ κινήθηκαν με ρόπαλα και μαχαίρια από την πίσω πλευρά του γήπεδου. Η κοφτερή λεπίδα βρίσκει αρτηρία και η αιμορραγία ανακατάσχετη. Ο Μιχάλης οριάζεται πυγμένος στο αίμα στο δόστρωμα. Οι αστυνομικοί πάντως εκτιμούν πως ο μαχαιροβγάλτης δολοφόνος του Μιχάλη βρίσκεται ανάμεσα στους 98 συλληφθέντες. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου, τώρα που συνεδρίασε χθες το απόγευμα, με τις καταστροφικές φωτιές του προηγούμενου διαστήματος στη Μαγνησία να τίθενται επιτάπητος και να ανεβάζουν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου. Σκληρή κριτική και ξέσπασμα κατά μερίδας της αντιπολίτευσης και κατά του συνδυασμού του υποψηφίου Δημάρχου κ. Παπαπέτρου άσκησε ο Αχιλλέας Μπέος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την κριτική που δέχθηκε η Δημοτική Αρχή και ο Μηχανισμός σε σχέση με τη φωτιά και τη διαχείριση τις προηγούμενες ημέρες. Οι τόνοι ανέβηκαν και υπήρξε κόντρα ανάμεσα στο Δήμαρχο του Βόλου κ. Μπέο και τον κ. Λεωνίδα Μαυρογιάννη από πλευράς της αντιπολίτευσης. Πού ήσασταν, 103 πολιτικοί που παίζετε με μία τραγωδία, με μία θλίψη των συνανθρώπων μας, ντροπή σας. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, στο κομμάτι την αντραπώ. Εσύ δεν με έχει πει και καθρέφτης, έχει σπάσει. Ρε τι είναι, πολιτική, κάνετε κριτική. Η Δημοτική λοιπόν Αρχή, στο κομμάτι το οποίο, Στεφόπουλε η κυρία σε θέλει, στο κομμάτι που μας αναλογεί ως υπεύθυνοι απέναντι στο λαό, στον κόσμο του Βόλου, στο κομμάτι που μας αναλογεί, σε χρόνο που πήραμε συγχαρητήρια από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο και από τους τοπικούς παράγοντες, στο κομμάτι που αναλογεί λοιπόν τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, ποιες ήτανε? Ο απλός ο κόσμος μέσα στον πανικό, μέσα στα προβλήματα που είχε, να διοργανώσει άμεσα μία ομάδα και με άριστα το 10 πήραμε 100, το εκθεσιακό κέντρο που είχε μέσα κρεβάτια, γιατρούς, τροφή, νερό, φάρμακα για τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών που κινδύνεψαν τα σπίτια τους, που δεν είχαν που να πάνε. Δημιούργησε επιτροπή να τους διοχετεύσει στα ξενοδοχεία και όπου δεν μπορέσανε, περάσαν από το εκθεσιακό κέντρο εκείνο το απόγευμα το βράδυ 2.580 άτομα καταγεγραμμένα. Εσείς ρε, πού ήσασταν, είσαι και επιστήμονας, πού ήσασταν? Τον κύριο Ριζόπουλο προς τιμή τον είδα, ήρθε, ρώτησε, ενδιαφέρθηκε. Εσείς πού ήσασταν ρε, στην ξαπλώστρα και βαράγατε στο ίντερνετ και στο Facebook να κάνετε κριτική?
Τι περιμένετε, ντροπή σας, ντροπή σας. Αλλά ο κόσμος, ξέρετε, θα κρίνει την 8 του Οκτώβρη, όχι με αυτά που λέτε εσείς, με έργα και με αυτά που βλέπει. Αρκετά σας ανέχτηκαν. Δεν ντρέπεστε λίγο? Και να αποστείλω και ένα μήνυμα με την ευκαιρία πριν τελειώσει η ενημέρωσή μου σε αυτόν τον χασοδί. Ξανακατεβαίνεις, έχω μάθει, για υποψήφιος. Έχεις να φας μαύρο αυτή τη φορά. Έχεις να φας μαύρο, κακομοίρη μου. Σε αυτόν τον χασοδί που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, να ξέρει ότι έχει ενημερωθεί η ηγεσία του Αερού Πάγου, να ξέρετε, και ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, για αυτές τις βρωμιές που κάνετε και διοχετεύετε με μηνύσεις, αναφορές και αυτά. Να ξέρετε, είναι ενημερωμένη και η ηγεσία του Αερού Πάγου, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός. Για να ξέρετε, στις εκλογές θα πάμε στις 8 του Οκτώβρη σε μια πλέον δημοκρατική διαδικασία. Ανακοίνωσε εντωμεταξύ από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, με την οποία γνωστοποιεί ότι θα σταθεί στο πλευρό του ιατρού Λεωνίδα Μαυρογιάννη όταν αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Αχιλλέα Μπέου, μετά τα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα: για τη δημόσια αήθη υβριστική συκοφαντική επίθεση που δέχθηκε ο γιατρός Γενικός Χειρουργός κ. Λεωνίδας Μαυρογιάννης από τον απερχόμενο Δήμαρχο κ. Μπέο, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας δηλώνει παρόν ως μάρτυρα στο πλευρό του εκλεκτού συναδέλφου όταν αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται στους πολίτες του Βόλου, αν και ο Λεωνίδας Μαυρογιάννης δεν χρειάζεται συστάσεις, ότι σχεδόν κάθε βολιώτη και οικογένεια έχει ωφεληθεί από την υψηλού επίπεδου ιατρική του γνώση και χειρουργική του ικανότητα. Ο κ. Μαυρογιάννης είναι πρότυπο χειρουργού που εμπνέει και στηρίζει ακόμη και σήμερα νεότερους γιατρούς. Στα δύσκολα όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων ήταν αγόγιστα πάντα παρόν και έδινε λύση. Η δημόσια σπήλωσή του για καθαρά προεκλογικούς λόγους, αν και αναμενόμενη από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, δεν είναι ανεκτή από κανένα πολίτη, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας. Την κατάσβεση τώρα, κυρίες και κύριοι, της φωτιάς στη Χαλιβουργιά του Βόλου που ξέσπασε στη μία το μεσημέρι σήμερα, αποπεράτωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή ευτυχώς. Η φωτιά έκαψε πάντως υποπροϊόντα που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο του εργοστασίου. Την ίδια ώρα να σας ενημερώσουμε ότι το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει ότι απαγορεύεται προληπτικά η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων για όλο το διάστημα το επόμενο και συγκεκριμένα για την Τετάρτη 9 Αυγούστου. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα από τη Λάρισα τι επισημαίνουν φοροτεχνικοί αναφορικά με τις αλλαγές στα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για τους μακροχρόνια ανέργους και πιο ειδικά τι προβλέπετε συγκεκριμένα για το θέμα. Αλλαγές στα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ προβλέπονται για τους μακροχρόνια ανέργους και ειδικότερα για όσους ενώ βρίσκονται σε συντάξιμη ηλικιακή φάση δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο ώστε να καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή και το άρθρο 61 αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που είναι πάνω από 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα ή 15 έτη εργασίας, να μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων των ΑΕΔ και να προσληφθούν με τα προγράμματα ενίσχυσης των ανέργων 57 έως 67 ετών, έτσι λέγονται τα προγράμματα του ΑΕΔ, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν αυτά τα έτη εργασίας. Δεν έχουμε δηλαδή μια αύξηση του χρόνου συνταξιδότηση, απλώς δίνεται το δικαίωμα σε αυτούς που δεν έχουν λάβει σύνταξη να προσληφθούν. Βέβαια είναι δύσκολο ένας εργοδότης να προσλάβει έναν 70-73 ετών, εκτός αν η εργασία δεν είναι βαριά, είναι γραφείο, άρα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε αυτούς, μήπως συμπληρώσουν 4.500 ένσημα και θεμελιώσουν το δικαίωμα της σύνταξης, γιατί αυτοί που είναι 67 ετών δεν έχουν χρόνο ασφάλισης, δικαιούνται το επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερήλικτων με την προϋπόθεση ότι μέσα στο ίδιο το σπίτι δεν υπάρχει κάποιος συνταξιούχος που παίρνει σύνταξη πάνω από 720 ευρώ. Αν παίρνει κάτω από 720 ευρώ, τότε μπορεί να υποβάλει αίτημα για το επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερήλικτων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό που της διαφοράς προκύπτει της σύνταξης που είναι κάτω από 720 ευρώ μέχρι 720.
Σύμφωνα πάντως με την ίδια διάταξη, θα επιτρέπεται η ένταξη ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης στις ΔΥΠΑ ηλικίας 55 έως 67 ετών για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα. Αλλάζουμε κλίμα. Γάμο υπερπαραγωγή οργάνωσε για την 22χρονη κόρο του ένας Ρωμ στο Βόλιο, κάτοικος Αλιβερίου, ο οποίος δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της πόλης, κλείνοντας προς τη μήνυ στον περίβολο του Πανθεσσαλικού Στεδίου για την τελετή και το γλέντι. Ωστόσο, δεν έλειψε η στιγμή που τα έθιμα των Ρωμά φαίνεται να συγκρούονται με τον νόμο. Ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ οι εορτασμοί και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο σημείο από την Κυριακή, σύμφωνα με τα τσιγκάνικα έθιμα. Ωστόσο, το τελετουργικό περιέλαβε και τη σφαγή 10 περίπου αρνιών, όπως έγινε γνωστό. Έξω μάλιστα από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με το ζήτημα να φτάνει μέσω καταγγελίας στην Εισαγγελία του Βόλου, που σχηματίστηκε τελικά δικογραφία. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο. Παραμένουν οι ελλείψεις σε φάρμακα και σε φαρμακεία της πόλης του Βόλου. Ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται εδώ και αρκετούς μήνες, με τους φαρμακοποιούς να επισημαίνουν ότι πρέπει να δοθεί λύση από την πολιτεία σε κάθε περίπτωση. Παραμένουν οι ελλείψεις στα φάρμακα και σε επίπεδο μαγνησίας. Το πρόβλημα υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό, με τους φαρμακοποιούς να στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιληθεί. Οι ελλείψεις το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει πάλι και κορυφώνονται με επίκεντρο τα παιδιατρικά αντιβιωτικά και φάρμακα διαφόρων κατηγοριών που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο λόγος αυτός όπου έχουμε ξανά επιδείνωση του φαινομένου είναι οι καλοκαιρινές άδειες του Αυγούστου, που οι εταιρείες σταματάνε τις προμήθειες λόγω του ανεπαρκούς προσωπικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε ένα βαθμό το περιμέναμε, οπότε οι αποθήκες έχουν κάνει μια καλή πρόβλεψη. Στα μέτρα βέβαια τα οποία τους δίνεται η δυνατότητα από τις αρχικές αποστολές των φαρμάκων που έχουν ζητηθεί. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε μέσα στον Αύγουστο και αρχές Σεπτέμβρη ένα πρόβλημα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ελεγχόμενο και ότι θα προσπαθήσουμε και από μεριά φαρμακοποθηκών και από μεριά φαρμακείων όσο γίνεται να ο κόσμος να το αντιμετωπίσει όσο δυνατόν λιγότερο. Θέλω να πιστεύω ότι από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά, με τις προβλέψεις που υπάρχουν τώρα και με την επέκταση της λίστας περί απαγόρευση εξαγωγών του ΕΟΦ, ότι θα παρατηρήσουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε προβλέψεις. Καλό θα είναι ο κόσμος να είναι συγκρατημένος όσον αφορά τις απαιτήσεις του σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όταν μιλάμε για φάρμακα, καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για απαίτηση αλλά για ανάγκη. Και ας μας δείξει και εμάς μια υπομονή και μια κατανόηση, γιατί πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν είναι στο χέρι μας. Προσπαθούμε με ό,τι μας δίνεται να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία, σίγουρα θα υπάρξει μια αναστάτωση όσον αφορά την προμήθειά τους από 2 και 3 φαρμακεία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος ημέρας θα βρεθούν φάρμακα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, στο βαθμό βέβαια που είναι δυνατό. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν ελλείψεις σε επίπεδο μαγνησίας σε βασικά φάρμακα. Την έντονη αντίθεση του τώρα, κυρίες και κύριοι, εκφράζει το εργατικό κέντρο της Λάρισσας, τη 16ωρη καθημερινή εργασία και τις αλλαγές, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση, που προωθούνται σε επίπεδο εργασιακών. Την έντονη αντίθεση του εκφράζει το εργατικό κέντρο Λάρισσα στη 16ωρη καθημερινή εργασία, επισημένοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει να νομιμοποιήσει έτσι την εργασιακή ζούγκλα που ήδη ευδοκιμεί με τη μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία, τις ατελείωτες μόνιμες υπερορίες, την εντατικοποίηση. Είναι απίθμενο το θράσος της κυβέρνησης να παρουσιάζει όλο αυτό σαν επιλογή, σαν δυνατότητα για το εργαζόμενο που ζει μέσα στην καθημερινή αθλειότητα της ακρίβειας, της φτώχειας, των άθλιων μισθών που τον έχουν καταδικάσει, αναφέρει μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Λάρισσα. Καταδικάζουμε τις εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας για την νομοθέτηση της 16ωρου εργασίας. Έρχεται να συμπληρώσει την επίθεση που δεχτήκαμε στα εργασιακά μας δικαιώματα με τον νόμο Χατζηδάκη το προηγούμενο διάστημα, όπου νομοθετήθηκε η 10ωρη εργασία, νομοθετήθηκαν οι απλήρωτες υπερορίες για το κέρδος των εργοδοτών εις βάρος των εργαζομένων. Έρχονται δύσκολες μέρες που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, διότι μέσα σε αυτό δεν υπάρχουν και κομμάτια που έχουν να κάνουν με πάρα πολλές πλευρές της ζωής μας, κατ' επέκταση της εργασιακής μας ζωής και κατ' επέκταση της καθημερινότητάς μας. Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν και πλευρές που έχουν να κάνουν
με συμβάσεις οι οποίες θα μπορούν να συντάσσονται με μηδενικές ώρες, κατά παραγγελία συμβάσεις όπως λέγονται, όπου ο εργαζόμενος θα είναι stand-by και μέσα σε ένα 24ωρο θα μπορεί ο εργοδότης να τον ενημερώνει με SMS ότι τον χρειάζεται στην εργασία, χωρίς να μιλούμε για όρους αμοιβής και εργασιακές συνθήκες. Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες ήδη εργαζόμαστε. Έχουν να κάνουν με πάρα πολλές πλευρές της ζωής μας, γιατί ήδη το κόστος ζωής είναι δυσβάχιστακτο με τα ήδη πλατιάς κατανάλωσης να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές τους. Οι αυξήσεις τους μισθούς οι οποίες εξαγγέλνουν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το κόστος ζωής, με αποτέλεσμα να έρθει και να σου λέει ότι μπορείς να δουλέψεις για να μπορείς να πάρεις ένα αξιοπρεπή μισθό 16 ώρες τη μέρα και να το φέρνει και σαν δικαίωμα του εργαζόμενου και σαν ελευθερία στην εργασία. Αυτό νομίζουμε ότι θα έρθει και θα κάνει ακόμη πιο δύσκολες τις συνθήκες που λέμε εμείς όσον αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θα έχουμε περισσότερα εργατικά ατυχήματα μετά από 16 ώρες συνεχόμενης εργασίας. Θα έχουμε περισσότερο δύσκολες συνθήκες στη δουλειά. Εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας, τα σωματεία που συσπηρώνονται στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου, καλούμε τους εργαζόμενους να μην νομιμοποιήσουν αυτό το νόμο έκτρωμα. Προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να το φέρουν καν στη Βουλή για ψήφιση. Θα μας βρουν μπροστά τους, θα μας βρουν απέναντί τους. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καλεί τα σωματεία της πόλης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να καταδικάσουν άμεσα αυτή την άθλια, όπως αναφέρει η μεθόδευση. Να πάρουν όλα τα μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα για να οργανωθεί αντίδραση. Να υψώσουμε, λένε, τείχος αντίστασης στο νέο εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν. Κάλεσμα τώρα στους πολίτες και στην πόλη της Λάρισας για ενίσχυση της αιμοδοσίας και μέσα στο καλοκαίρι. Απίθυνε η Διευθύντρια Αιμοδοσίας. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας εμφανίζει μειωμένη δραστηριότητα λόγω της χαλαρής ατμόσφαιρας που επικρατεί λόγω των διακοπών. Οι πολίτες, αφοσιωμένοι στα ταξίδια και την ανάπαυση, απομακρύνονται από τη σημασία της αιμοδοσίας με αποτέλεσμα τις χαμηλές προμήθειες αίματος. Είναι ωστόσο σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη τακτικής αιμοδοσίας προκειμένου να διασφαλίζεται η απαραίτητη ποσότητα αίματος για την κάλυψη ιατρικών αναγκών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σαν αιμοδοσία, εμείς έχουμε, όχι να πω επάρκεια, διότι έχουμε πολύ δύσκολα περιστατικά. Που, αν σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, στη ΜΕΘ τώρα πρόσφατα πήρε 20 μονάδες αίματος. Καταλάβατε, και αίμα να έχεις όταν ένα περιστατικό παίρνει και το 0 με 18-20 μονάδες, λίγο είναι δύσκολο. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που παίρνει πάρα πολλά, υπάρχουν και άλλα περιστατικά που παίρνουν 10, 15, δηλαδή όλα αυτά τα περιστατικά. Εμείς μεταγγίζουμε όλη τη Θεσσαλία, όλη τη Λάρισα. Υπάρχουν 12 ιδιωτικές κλινικές που μεταγγίζουν όλες. Έχουμε τη μονάδα μεσογειακής ανεμία που από μας παίρνει. Έχουμε το ΙΑΣΟ, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα. Όλα αυτά πρέπει να τα καλύψουμε. Και γι' αυτό κάνουμε κλήσεις στους αιμοδότες, να μην ξεχνάν πως το καλοκαίρι είναι λίγο πιο δύσκολο. Το πρόβλημα το έχουν περίπου όλες τις αιμοδοσίες, λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά η δυσκολία είναι όταν δεν μπορείς να προσφέρεις τη μετάγγιση στο άτομο που το χρειάζεται. Σαν αιμοδοσία εμείς είμαστε καλούτσικα. Βέβαια κάνουμε κλίση πάντα στους αιμοδότες, πάμε και συνεχίζουμε τις εξορμήσεις και καλύπτουμε τα περιστατικά μας. Γενικά είναι μια καλή αιμοδοσία. Αλλά να μην ξεχνάνε όμως και το καλοκαίρι πρέπει να δώσουν αίμα πριν να ξεκινήσουν διακοπές ή όταν θα γυρίσουν από τις διακοπές. Το Τμήμα Πάντως Αιμοδοσίας ενθαρρύνει τους πολίτες να ανταποκριθούν με ευαισθησία στο κάλεσμα για αιμοδοσία, ιδίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Με τη συμμετοχή και την προσφορά όλων, όπως επισημάνθηκε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον ανεκτήμητο πόρο του αίματος που σώζει ζωές και συμβάλλει στην υγεία της κοινότητάς μας. Σε υψηλό επίπεδο τώρα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στη Μαγνησία. Να δούμε τι επισημαίνεται και από πλευράς των εθελοντικών ομάδων στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Σε υψηλό επίπεδο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μαγνησία μετά τα όσα έγιναν στο νομό πριν από λίγες ημέρες και ήταν άκρος ανησυχητικά για τους κατοίκους της περιοχής. Καθοριστική σημασία πάντως και η συμβολή των εθελοντών σε επίπεδο Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλιόπουλος από πλευράς της ΛΕΔ μίλησε για το σημαντικότατο ρόλο της πυροσβεστικής αλλά και τον επικουρικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων. Ακόμα μια μεγάλη ημέρα επικινδυνότητας. Σήμερα με βαθμό επικινδυνότητας 4 σε όλη τη Μαγνησία. Και στις σποράδες, βέβαια αυτές τις τελευταίες μέρες πια συνηθισμένοι είμαστε με τεσσάρια, πεντάρια, οι μέρες συναγερμού και πολύ υψηλού κινδύνου. Όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, πυροσβεστικοί, εθελοντές, υπηρεσίες, περιφέρεια, δήμος, όλοι βρισκόμαστε επιποδός πολέμου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ και αν χρειαστεί θα ξέρουμε το μεσημέρι με την επόμενη μέρα επικινδυνότητας θα γίνει, αν θα παραμείνουμε και τα βράδια έξω και οι εθελοντές. Σίγουρα πολλά κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας μένουν μέρα νύχτα έξω, στους τομείς ευθύνης τους. Από το πρωί έχουν ακουστεί κάποιες μικροφωτιές. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας τις έχει καταστήλει. Ελπίζουμε να μην έχουμε τα προηγούμενα φαινόμενα. Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός. Θα πρέπει όλοι να έχουμε την προσοχή μας και με το παραμικρό να δώσουμε αναφορά στην πυροσβεστική υπηρεσία καταρχήν για την ύπαρξη καπνού. Σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιές στην ύπαιθρο, ούτε κάνουμε εργασίες με μηχανήματα, τροχούς, ηλεκτροκολλήσεις κλπ. Που δημιουργούν σπηλθήρες και πάντα προσέχουμε να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Εάν με αυτόν τον αέρα ξεκινήσουν πάλι φωτιές, δυστυχώς θα έχουμε πάλι μεγάλα προβλήματα. Παραδόθηκε τώρα στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος που ενώνει τη Ροδιά με τους Γόνους και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τις χαρακτηριστικές δηλώσεις από πλευράς του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κ. Αγοραστού. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος που χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση της σύνδεσης της Ροδιάς με τους Γόνους μήκους 11 χιλιόμετρων. Ένας δρόμος, τον οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες όλων των ανθρώπων της περιοχής, Ροδιά-Γόνη, Γόνη-Ροδιά, ένας δρόμος 11 χιλιόμετρων, ένας δρόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικής διαδρομής στη σύνδεση της περιοχής της Λάρισας και του Αμπελώνα Τυρνάβου με τους Γόνους. Με ένα σύγχρονο δρόμο 11 χιλιόμετρων τον μελετήσαμε, τον κατασκευάσαμε, τον χρηματοδοτήσαμε και σήμερα έχουμε κατασκευάσει τα 11 χιλιόμετρα με πλήρη ασφαλτόστρωση και αναμένεται να μπουν οι σηματοδοτήσεις, η σήμανση για να είναι και ασφαλής ο δρόμος αυτός να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένας δρόμος ο οποίος ενώνει με ασφάλεια τις ανθρώπινες κοινότητες. Το έργο προϋπολογισμού 3.757.200 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.